Στο θέμα της Μακεδονίας σας είπα ότι η αντιπολίτευση, η Ελλάδα αντιπολίτευση θεώρησε ότι αυτό που κάνετε να καταθέσετε τα μνημόνια προς ψήφιση στη Βουλή είναι λάθος, διότι οι άλλοι λένε Μακεδονία τώρα. Είναι λάθος γιατί δεν θα έχουμε κάτι ένα μοχλοπίεσης, λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν ισχύουν αυτά. Υπάρχει μια συμφωνία την οποία η Ελλάδα μπορεί να κυρώσει και η οποία είναι επωφελής προς τη χώρα μας. Η συμφωνία είναι κυρωμένη, εντάξει. Δεν είναι. Τα μνημόνια δεν είναι. Τα τρία. Λοιπόν, και είναι επωφελή για τη χώρα μας αυτά. Δεν είναι. Να σας πω. Δηλαδή, προτιμά τη Τουρκία να έχει έλεγχο πάνω από το FIR τη χώρα Μακεδονία. Η Μακεδονία, ξέρετε, το FIR τώρα το έχει η Ιταλία. Γιατί είναι ένα κράτος στο ΝΑΤΟ, όπως ξέρετε. Έτσι. Αλλά εδώ. Ήταν προτιμότερο η Τουρκία να μπορούσε. Όχι. Δεν. Εντάξει, θα πάει και η Τουρκία. Λέμε την αλήθεια. Θα πάει και η Τουρκία. Λέμε, όχι, δεν μπορεί να πάει αυτή η στιγμή. Να αλλάξει τα πάντα. Όπως είναι. Λοιπόν, άμα είναι στο ΝΑΤΟ, λέμε την αλήθεια. Τα πρωτόκολλα αυτά ήταν επωφελή. Φέρουν τις υπογραφές υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Λέει, νομίζω, κυρία Μπακογιάννη, θυμάμαι, ένας υπουργός τέλος πάντων είχε πει τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτά τα πρωτόκολλα. Δεν έχουμε κάποιο θέμα με την κύρωσή τους. Η ερώτηση λοιπόν είναι για ποιο λόγο δεν τα έχουν κυρώσει οι κυβερνώντες μας. Απάντησε η κυβέρνηση. Τι είχε απάντηση. Πέντε χρόνια είναι η κυβέρνηση. Απάντησε προχτές και ρώτησα και τον κύριο Βορύδη που ήταν εδώ. Λέω, πέντε χρόνια τώρα φανταστήκατε ότι. Του το είπα έτσι, όπως το ακούτε. Δεν θέλανε, να πούμε την αλήθεια. Δεν θέλανε να πιστώσουν κάτι θετικό στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι θετικό. Όπως έχουν κάνει και με το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουν να πιστώσουν κάτι θετικό. Με το ΒΟΑΚ στην Κρήτη, που είχαν δημοπρατηθεί τα έργα. Ναι. Και πάλι αυτού και από την αρχή πήγανε και τώρα πιο ακριβώς. Να μείνω σε αυτό. Η συμφωνία που έφερε στη Βουλή. Ξέρετε γενικά ότι η συνέχεια του κράτους. Πρέπει να υπάρχει. Βέβαιως, είναι σοβαρό ζήτημα. Και η χώρα μας έχει σπαταλήσει πολλά χρήματα. Συμφωνώ. Για τη συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας. Για τη συνέχεια. Σωστά, για τη συνέχεια του κράτους συμφωνώ. Η συμφωνία που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, η κυβέρνηση της χώρας μας, δεν αφήνει περιθώριο να το αμφισβητήσει κανείς το όνομα. Είναι μια καλή συμφωνία εδώ. Δηλαδή, τι λέει η συμφωνία? Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της παρούσης συμφωνίας, για το όνομα μιλάω, κύριε Πρόεδρε, που περιέρχεται στο άρθρο 1, στην παράγραφο 3 και στο άρθρο 1, παράγραφο 4. Δεν υφίσταται αμφισβήτηση. Άρα αυτό είναι ένα θετικό, γιατί η συμφωνία δεν αφήνει περιθώρια. Η συμφωνία των Πρεσπών. Καταλάβατε τι λέω. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια καλή συμφωνία για τη χώρα μας γενικά. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας στην Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και γενικότερα στην Ελλάδα, που διαφωνούν με τη συμφωνία των Πρεσπών. Σέβομαι την άποψή τους. Ειλικρινά την σέβομαι. Το δικαίωμα να έχουν την άποψη αυτή. Και σέβομαι ότι μπορεί να έχουν διαφωνία ακόμα και αυτή τη στιγμή. Ναι, βέβαια, ναι. Και ότι όντως η ιστορία θα κρίνει αυτή τη συμφωνία. Αλλά τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπάρξει ειλικρινής και έντιμος προς εκείνους όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Η Νέα Δημοκρατία με τον γιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως επικεφαλής. Εντάξει, το λέω αυτό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το γιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως επικεφαλής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε ότι μέχρι και ο πατέρας του συμφωνούσε με τη μεικτή ονομασία. Ναι. Ο γιος λοιπόν του τότε πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συμφωνούσε με μια τέτοια ονομασία, εργαλειοποίησε αυτό το θέμα, δίχασε τον κόσμο το 2019 για να εκλεγεί πρωθυπουργός, δεν κύρωσε τα πρωτόκολλα τα οποία ήταν επωφελή για τη χώρα μας και τώρα βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Και βλέπουμε συγχρόνως τον κύριο Ράμα να κάνει κομματική εκδήλωση στην Αθήνα. Εσείς δεν τον αφήνατε? Όχι. Τι θα το απαγορεύατε να έρθει? Για κομματική εκδήλωση. Αρχηγός κράτους είναι, τι θα λέγατε? Όχι. Θα λέγατε ότι θέλω να πω. Όχι, όπως έκανε η Γερμανία στον κύριο Ερντογάν. Ναι. Πριν από καιρό. Μάλιστα. Επειδή είπατε κύριο Ερντογάν, κάνατε και κριτική για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και τη συνάντησή του που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, είπατε, αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, παρακαλώ, ότι δεν θα έπρεπε να συνομιλούμε με τους Τούρκους από τη στιγμή που δεν αποδέχονται τη γενοκτονία των Ποτίων. Σωστά το λέω? Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ναι. Λάθος πληροφορία. Τελείως λάθος. Ωραία, παρακαλώ να το διορθώσετε. Τελείως. Και όχι σε μένα, αν... σε αυτούς που το διαραίουν. Ξέρετε, διαραίουν τα πάντα. Ναι. Αντί να προσέξουν λέξη-λέξη το οποίο λέω, διαραίουν και διαστρεβλώνουν. Διότι η πολιτική στην Ελλάδα αυτό είναι, ξέρετε, διότι η πολιτική είναι ένα παιχνίδι για πάρα πολύ κόσμο. Αντί να λένε τις αλήθειες, είναι ποιος θα μείνει στην καρέκλα.